διδάκτορα στην ηγεσία, είναι πιστοποιημένο στο management σε θέματα αλλαγής και ηγεσίας, έχει εργαστεί σε πολυεθνικές και ειδικές επιχειρήσεις, είναι διευθυντής σήμερα εδώ στην Βόρειο Ελλάδα σε μια μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία, έχει συγγράψει βιβλία και διδάσκει ηγεσία, management, στρατηγική αλλαγή και προσωπική βελτίωση. Κύριε Παρούτα, ο λόγος εσάς. Καλησπέρα σας. Θα μπορούσα να σας μιλάω αρκετή ώρα για ηγεσία, management, προσωπική βελτίωση, εφόσον πλέον είναι και το πεδίο το οποίο έχω διδαχθεί, έχω σπουδάσει, έχω συγγράψει, αλλά και σε πρακτικά τέτοια θέματα όσον αφορά τις επιχειρήσεις τις οποίες εργάζομαι. Ένας εκπαιδευτής μου, ο Αμερικάνος, μου είχε πει, προσπάθησε στα αγγλικά, στα αμερικάνικα και να σας μεταφράσω be brief, be bright, be bold. Συνεπώς θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Το αν θα είμαι bright θα το κρίνετε εσείς. Και έντονος νομίζω ότι θα είμαι σε αυτά που θα σας πω όσον αφορά την ηγεσία. Λοιπόν, έτσι λοιπόν ξεκινώντας και προσπαθώντας να θέσω ένα χρονικό πλαίσιο στο οποίο οι θεωρίες management και ηγεσίες γεννήθηκαν εμπορικά όμως. Θα ξεκινήσω από την βιομηχανική επανάσταση. Θα μπορούσαμε να την διαχωρίσουμε σε τρεις περιόδους και θα το πω πολύ απλά. Όλοι γνωρίζουμε ότι η βιομηχανική επανάσταση αναφέρεται ως μια διαδικασία που ξεκίνησε περίπου στη δεκαετία του 1750 στη Βρετανία και είχε σαν αποτέλεσμα την απελευθέρωση της παραγωγικής δυνατότητας των κοινωνιών. Πολύ απλά. Στην πρώτη περίοδο, στην οποία η παραγωγή είχε στραφεί στα τρόφιμα, στη δεύτερη περίοδο η παραγωγή είχε στραφεί στην παραγωγή υλικών αγαθών και στην τρίτη περίοδο, την οποία διανύουμε, είναι η παραγωγή ιδεών. Αυτό πλέον έχει αξία και αυτό όλα τα μεγάλα fans χρηματοδοτούν. Θα μου πείτε τι σχέση έχει όλο αυτό με το management του ξενοδοχείου. Για την παραγωγή όλων αυτών χρειαζόντουσαν και ευτυχώς χρειάζονται ακόμα άνθρωποι. Για τη διαχείριση και την υποκίνηση των ανθρώπων χρειάζονται κανόνες και συγκεκριμένες ικανότητες των ανθρώπων που διοικούν ή ηγούνται τους εκάστοτε εργαζόμενους. Ο Σοκράτης και ο Πλάτωνας δίδαξαν τον κατανοητισμό των έργων, ο Ξενοφώντας κήρυξε την ανάγκη της τάξης. Ο Αριστοτέλης έκανε λόγο για την κατάσταση των εργαλείων στην ανθρώπινη εργασία και στις ανθρώπινες σχέσεις. Αργότερα ο Λεωνάρντο Νταβίντσι μίλησε πρώτος για την επιστημονική οργάνωση και το σύστημα οργάνωσης εργασίας σε σχέση με τον χρόνο. Κάτι που αργότερα ο Φρέντερικ Τέιλορ ήθελε να ανακάλυψε και μίλησε γι' αυτό. Φυσικά μετά την βιομηχανική επανάσταση, μάλλον στις αρχές της βιομηχανικής επανάστασης, στο δεύτερο στάδιο, ξεκίνησαν οι Αμερικάνοι να μιλάνε για management, για ηγεσία, πάρα πολύ γνωστό στο business leadership και στο business management, είναι ο Peter Drucker. Τώρα, θέτοντας όλο αυτό το πλαίσιο του business, έρχομαι και γίνομαι πιο συγκεκριμένος όσον αφορά το βιβλίο. Ξενοφόνο πραγματεύεται θέματα ηγεσίας, εκπαίδευσης, οργάνωσης και διοίκησης. Έγραψε για πρακτικά ζητήματα, στα οποία στηρίχθηκαν όλες οι μεταγενέστερες θεωρίες. Με λίγα λόγια, μας πρόλαβα. Στο συγκεκριμένο βιβλίο και στο κεφάλαιο ηγεσία, ο Ξενοφόνο περικλεί το management στην ηγεσία. Κάτι το οποίο είναι αρκετά τολμηρό για τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Γιατί όλοι οι συγγραφείς όσον αφορά το κομμάτι του επιχειρήν, το business, ξεχωρίζουν την ηγεσία από το manager. Τον manager από τον ηγέτη. Και φυσικά δίνουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ποιος είναι ο ηγέτης και ποιος είναι ο manager. Ο Ξενοφών τα συνδυάζει. Κάτι το οποίο είναι και το πιο σωστό γιατί ανάλογα με τις καταστάσεις και τις ικανότητες του εργαζόμενου ή του στελέχους ή του οποιοδήποτε που εργάζεται σε μια επιχείρηση, αυτό διαφαίνεται, οι ικανότητες αυτές αναδύονται. Αυτός που
μπορεί να μάθει κάποιον να γίνει καλός ηγείτορας, μπορεί επίσης να διδάξει την τέχνη του καλού βασιλιά. Αναφέρει στη σελίδα 46. Σε αυτό το κομμάτι συμπεριλαμβάνει την εκπαίδευση στην ηγεσία. Ένα ερώτημα που το ακούμε όλοι συνεχώς είναι: γεννιέσαι ή γίνεσαι ηγέτης? Γεννιέσαι ή μπορείς να εκπαιδευτείς τελικά και να γίνεις ηγέτης? Αυτό το απαντάει μέσα στο συγκεκριμένο βιβλίο που ξαναφώνω. Παρακάτω αναφέρει ότι ακόμα και στις εργασίες ο ηγέτης, αν είναι καλοκαίρι, πρέπει να φαίνεται ότι εκτίθεται περισσότερο στον ήλιο, το χειμώνα στο κρύο και να κοπιάζει περισσότερο από τους υφισταμένους. Το γνωστό μοντέλο σε όσους ασχολούνται με το management και την ηγεσία είναι το leading by example. Δηλαδή να ηγείσαι με το παράδειγμα σου. Να είσαι το παράδειγμα όλων δηλαδή. Να το προσθέσω ο πάντερ. Συμφωνεί μαζί μου γιατί πάει πολύ. Μιλάει επίσης για μίμηση. Όσοι τον υπακούν, να τον μιμούνται κατά το δυνατό. Δηλαδή να γίνει δηλαδή, ο ηγέτης ένα πρότυπο για τους υπακούς του. Ένα role model. Να μαθαίνουν από αυτό. Ίσως μόνο αυτά τα πολύ λίγα που είπα στοιχεία και κριτήρια, αν σκεφτούμε γύρω μας, δεν ξέρω πόσους θα δούμε. Αν θα δούμε τελικά ηγέτες γύρω μας, ή απλά διαχειριστές της εξουσίας. Πολύ σημαντικό κεφάλαιο είναι η πειθαρχία, στην οποία αναλύεται μέσα στο βιβλίο. Χωρίς πειθαρχία δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτα παρά μόνο από καθαρή τύχη. Οπουδήποτε εστιάσει ένας άνθρωπος, αν είναι πειθαρχημένος, έχει τις περισσότερες πιθανότητες να πετύχει τον στόχο του. Στις επιχειρήσεις, στον ιδιωτικό τομέα, στα σώματα ασφαλείας, η πειθαρχία είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν αμφισβητείται. Για να μπορέσεις να καταφέρεις την επίτευξη των στόχων, εκτός από πειθαρχία, χρειάζεσαι υποκίνηση, που πάλι αναλύεται μέσα στο συγκεκριμένο βιβλίο, τόσο παλιά, σκληρή δουλειά, προγραμματισμό και έλεγχο. Πάρα πολλά ξενόγλωσσα στα βιβλία, τα οποία είναι business όμως, και σε αυτά αναφέρομαι μόνο, αναφέρουν την πειθαρχία και ξεκινούν με βασικά ερωτήματα για την ανάπτυξη των εργαζομένων και των οργανισμών, όπως για παράδειγμα ένα πολύ απλό ερώτημα το οποίο μπορεί εμείς στον καφέ μας να το απαντούμε, Τι κάνουμε τη Δευτέρα το πρωί? Πώς ανακαλύπτουμε με ακρίβεια το είδος της μάθησης που θέλουμε να δημιουργήσουμε? Πώς ξεκινάμε? Όλες αυτές οι απαντήσεις στα παραπάνω τόσο απλά ερωτήματα για εμάς τους Έλληνες, συνηγορούν στην ύπαρξη της πειθαρχίας. Όλες οι παραπάνω ικανότητες σχετικά με ηγεσία, διοίκηση, μάθηση, πειθαρχία, αναλύονται με αποσπάσματα μέσα στο συγκεκριμένο βιβλίο του κ. Παρασύρη, το οποίο είναι, θεωρώ, ένα απόσταγμα γνώσεις όσον αφορά σε διοίκηση και ηγεσία του ξενοφόντα. Μας δίνεται μια ακόμα απάντηση σε σχέση με τη σοφία των αρχαίων μας προγόντων. Ότι τα είχαν μελετήσει πρώτα αυτοί και έπειτα όλοι οι υπόλοιποι λαοί τα εμπορευματοποίησαν. Τα παιδί μου άποψη είναι ότι αυτό που απομένει πλέον σε εμάς σήμερα είναι να βρούμε χρόνο να τα μελετήσουμε και να μεταλαμβαδεύσουμε στα παιδιά μας αυτή την πρακτική γνώση. Όπως σας είπα στην αρχή, θα προσπάθησα να είμαι σύντομος, όσο γίνεται πρακτικός. Σας ευχαριστώ. Πράγμα που σημαίνει ότι ο κύριος Μπαρούτας μελέτησε πάρα πολύ καλά το βιβλίο. Είπε όμως ορισμένα πράγματα, μίλησε για αυτό το οποίο χαρακτηρίζει τον ηγέτη δια του παραδείγματός του. Και μπορεί με παραδείγμα να θυμηθεί κανείς, μια και εδώ βρισκόμαστε σε στρατιωτικό περιβάλλον, τον Αλέξανδρο όταν έχισε το νερό, για να μην πει αυτός, ενώ δεν είχαν πει ακόμη οι στρατιώτες του στην έρημο,
τον αυτοκράτορα Αντριανό, ο οποίος έγινε διάσημος διότι προχωρούσε μπροστά αυτά στα θέματα του ασκεπής και στο κρύο και στη ζέστη. Είναι, αναφέρθηκε και ο πρώτος και ο δεύτερος ομιλητής και ο κ. Φιλιππογιατζής και ο Δ. Παρούτας σε χαρακτηριστικούς τίτλους των κεφαλαίων του βιβλίου του κ. Βανασίδη και πράγματι αξίζει τον κόπο να το σημειώσει κανείς αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων, τη διοίκηση του έργου, τη διοίκηση του κινδύνου, την εκπαίδευση, την επιχειρηματική ηθική, την ηγεσία, τις δεξιότητες, την κοινοτομία και βέβαια και την πειθαρχία. Θα ήθελα όμως να κάνω μια παρατήρηση, όταν ξανά στη ζωή των συνοχών και έπεφτε στα χέρια του αυτό το βιβλίο, αν έρχονταν στη ζωή λοιπόν και έπεφτε στα χέρια του αυτό το βιβλίο, θα το κοιτούσε, θα το φιλομετρούσε και θα έλεγε «Α, να ένας που με μελέτησε καλά, να δώσουμε τον λόγο για λίγο σε αυτό που το μελέτησε καλά, ο κύριος Βανασίδης». Μετά από όλα αυτά τα καλά λόγια που ακούστηκαν, δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Κάποιοι με ρωτήσανε πώς σκέφτηκε να γράψει αυτό το βιβλίο με αυτόν τον τίτλο. Στα 15 μου, το αναφέρω και στον πρόλογο, διδάχτηκα τον Ξενοφόντα από απόδοση στην Ελληνική. Εκεί μέσα είδα ότι υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία πάνω στη διοίκηση, στη διεύθυνση, στο management. Όταν αργότερα και ως αξιωματικός και στη συνέχεια ως άνθρωπος των επιχειρήσεων, διότι εργάστηκα και 12 χρόνια περίπου εκτός στρατεύματος, είδα ότι αυτά που οι σύγχρονοι εντός πολλών παρενθέσεων γκουρού του management τα είχε πει ο Ξενοφών από το Σοκράτη. Και λέω, δεν πρέπει να αποδείξουμε ότι αυτά δεν είναι εξυπνάδες των σύγχρονων, αλλά η φιλοσοφία των αρχαίων μας προγόνων. Θα φέρω δύο σύντομα παραδείγματα για να τελειώσω. Ένα είναι η πυραμίδα του Μάσλο, που ο Δ. Παρούτας την ξέρει καλά, ενδεχομένως και πολύ εξημών, όπου αναφέρεται η υποκίνηση μέσω της ικανοποίησης των αναγκών του ανθρώπου. Μα αυτά τα αναφέρει μέσω Ξενοφών διάσπαρτα στα βιβλία του. Δηλαδή πώς να ικανοποιήσουμε τις φυσιολογικές ανάγκες, τις κοινωνικές ασφάλειας κλπ. Και ένα δεύτερο σύντομο παράδειγμα, λέμε σήμερα σύγχρονες δημόσιες σχέσεις. Ή δεν μας αρέσει το δημόσιες σχέσεις και λέμε ποιά παπροκλησίους. Μα ο ίδιος ο Σοκράτης το λέει όταν έρχονται έμποροι για να μας φέρουν στάρι, λάδι ή άλλα προϊόντα, να μην αρχίσετε να τους πληρώνετε παρά να τους πηγαίνετε στα συμπόσια, να τους κάνετε λέει το τραπέζι, να τους πηγαίνετε στο αρχαίο θέατρο ώστε να είναι ικανοποιημένοι και την άλλη φορά να σας φέρουν καλύτερα προϊόντα και στην καλύτερη τιμή. Εάν δεν είναι αυτό που οι δημόσιες σχέσεις, τι άλλο είναι. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν το Τρίτο Σώμα Στρατού για την παραχώρηση της αίθουσας και ιδιαίτερα τον υποστράτηγο κύριο Καρατζέτζο Προκόπιο, με τον οποίο συνυπηρετήσαμε ακόμα πριν από πολλά χρόνια όταν ήταν αρχαιολογός και ξεκινούσε την καριέρα του και από εκεί φάνηκε ποιος είναι και πώς θα εξελιχθεί. Να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς παρουσιαστές της σημερινής ημέρας που μου κάναν την τιμή να είναι παρόντες, τους συναδέλφους και όλους εσάς που ήσασταν σήμερα παρόντες. Όμως θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα και να κλείσω για τον καθηγητή κύριο Παπαδόπουλο Δημήτριο, ο πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με συγκίνηση σημερινή του παρουσία, ο οποίος όταν ήμουν φοιτητής με βοήθησε, με αγκάλιασε, όταν του είπα ότι είμαι λοχαγός και θέλω να τελειώσω το Πανεπιστήμιο, με αγκάλιασε και με βοήθησε στην πορεία μου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, φαντάζομαι ότι ο συγγραφέας είναι στη διάθεσή σας. Αν έχετε κάποια πορεία, αν θέλετε να του απευθύνετε κάποια ερώτηση.
ενδιαφέρον και εγώ τις παρακολούθησα όπως και εσείς. Ο λόγος όμως τώρα είναι και σε εσάς, ο κύριος στο βάθος, σας ακούμε. Συμφωνώ απόλυτα με το ότι αυτά που υπάρχουν στους αρχαίους ημών συγγραφείς και προγόνους έχουν διαχρονική αξία και τα έχουν δει γιατί έχουν σπουδάσει στην Αμερική, στο κράτος του Business Administration, βέβαια η ειδικότητά μου είναι περισσότερο από μόνο ελληνικά. Το ερώτημα που με απασχολεί και το είπε ο στρατηγός, ο τρίτος ομιλητής, ότι η σημερινή μας κατάσταση είναι αποτέλεσμα κακού μάνατζερ, κακού πολιτικού μάνατζερ. Το θέμα είναι πώς εμείς ως λαός δεν διδαχθήκαμε από τα κείμενα αυτά για να αλλάξουμε συμπεριφορά. Ο κύριος Παρκούντας, ο οποίος έδωσε την πραγματική μου φαίνεται διάσταση του βιβλίου μέσα σε αυτό που λέμε στη διεθνή βιβλιογραφία management, μίλησε για την αρχή. Εγώ θα σημειώσω ότι χρειάζεται συνέπεια και συνέχεια και υλοποίηση αυτών όλων των πραγμάτων.